Καμπανάκι για πιθανό βιολογικό κίνδυνο στο Σουδάν χτύπησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από μια κατάσχεση εργαστηρίου που κρατούσε δείγματα παθογόνων ιών συμπεριλαμβανομένης της πολιομιελίτιδας και της ηλαράς. Ο ΠΟΗ χαρακτήρισε την κατάσταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Υπάρχει τεράστιος βιολογικός κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάληψη του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας από μία από τις μάχημες πλευρές, είπε ο Νίμα Σαΐντ Αμπίντ, εκπρόσωπος του ΠΟΗ στο Σουδάν, σε δημοσιογράφους στη Γενέβη μέσω σύνδεσης βίντεο. Είπε ότι οι τεχνικοί έχουν πεταχτεί έξω χωρίς καμία πρόσβαση στο εργαστήριο και χωρίς τρόπο να περιορίσουν με ασφάλεια το βιολογικό υλικό και τις διαθέσιμες ουσίες. Από εκεί και πέρα ο Νίμα είπε ότι τουλάχιστον 459 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4.072 τραυματίστηκαν στις μάχες που ξέσπασαν στις 15 Απριλίου μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Η πρωτεύουσα της χώρας Χαρτούμ και οι κοντινές πόλεις έχουν κατακλειστεί από σχεδόν 2 εβδομάδων έντονων βομβαρδισμών, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, νερού, φαρμάκων και καυσίμων. Ο επιχειρησιακός διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για το Σουδάν, Αμπντάλα Χουσέιν, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία στο Χαρτούμ και τις γύρω πόλεις έχουν κλείσει λόγω σφοδρών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών του Σουδάν, 13 νοσοκομεία έχουν βομβαρδιστεί και 19 αναγκάστηκαν να εκενωθούν, 6 ασθενοφόρα δέχθηκαν επίθεση από στρατιωτικές δυνάμεις και άλλα δεν είχαν πρόσβαση για τη μεταφορά ασθενών και τη λήψη βοήθειας από την έναρξη της σύγκρουσης.